Αφήστε μου, μου είπε ο Μουτσίνας μια φορά ότι τους είπε να με πιάσουν. Γιατί? Έτσι είπε μου ότι εσύ συμπαθείς, αλλά μου στο casting και υποψήφισε. Έκανε σου μπούλινγκ ο Μουτσίνας για τα μαλλιά σου, έβαψε στα μαύρα. Τους είπα, όχι, να μην την πάρετε αυτή. Α, πού καταλαβείς ο Μουτσίνας τώρα. Καπνού μου, μια τηλεφωνική είναι. Πού πάρει αυτό τώρα. Γιατί ο Μουτσίνας να πει αυτό το πράγμα, δεν ήταν τα πρώτα του βήματα. Δεν ξέρω αν μου το έλεγε για πλάκα, αλλά δεν νομίζω να μου το έλεγε στην πλάκα. Μου είπε, ήμουν στο δοκιμαστικό και κάτι μου λέει, τους είπα να μην σε πάρω, κάτι δεν μου κόλλησε. Εντάξει, δεν ξέρω. Τελικά ποιος σε πιάσε. Ποιος. Είμαι ο Γρηγόρης. Το Μέκα. Α, το casting δεν ήταν. Το casting ήταν, είμαστε πάρα πολλές κοπέλες. Και κάναμε μια συνέντευξη στο Γρηγόρη. Δεν ξέραμε όμως πώς θα ήταν, δεν ξέραμε τι θα έπρεπε να κάνουμε σε αυτό το casting. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι η Θάλια, η μακιγιές, μου λέει: δεν έφερες μαζί σου ένα σκουλαρικάκι, κάτι αυτά, μια φουστίτσα, κάτι. Όλες ήρθανε, μου λέει: και είναι πάρα πολύ φτιαγμένες αυτά. Τη λέω: Θάλια μου, αν με πάρουν, δεν θα με πάρουν επειδή φοράω σκουλαρικάκι. Τη λέω: δεν πειράζει, δεν θα βάλω σκουλαρικάκι. Αφού δεν. Παιδιά, έφυγα πρωί και γύρισα απόγευμα. Δεν πήρα τίποτα μαζί μου. Πήγαμε τα ρούχα που φορούσα. Πιάσε την τσάντα μου, πώς ήρθε το πρωί να πάει στη δουλειά. Και πήγα το πρωί, ζεστά το απόγευμα. Τι ήταν να κάνω δηλαδή. Τέλος πάντων. Πάντως όμως. Θυμάται η καινούριου, μπερδευκούμε εμείς. Η καινούριου ήταν δημοσιογράφος. Και μετά πώς βρέθηκε παρουσιάστρια.